Πάμε στους Εθέρες. Από την γη στον ουρανό. Και εκεί, στον ουρανό, βρέθηκε και ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο Νίκος Δένδιας, έτσι. Ο οποίος τον βλέπουμε εδώ με τη στολή του. Πέταξε με αεροπλάνο. Έχει λεπτομέρειες ο Γιώργος Παπακουσταντίνου. Το βλέπουμε. Να τους, εδώ είναι. Έχει φορέσει την στολή του πιλότου. Mm-hmm. Έλα, Γιώργο, καλή σου μέρα. Με την αντιτζή στολή, λοιπόν, και ναι, με την επιβάτες εντός εισαγωγικών τους πιλότους της 340 μοίρας, η οποία επιχειρεί από την 115 πτέρυγα μάχης στην Κρήτη. Ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αυτήν την ώρα βρίσκεται και συμμετέχει σε πτήση πάνω από το Ανατολικό Αιγαίο σε ένα σχηματισμό αεροσκαφών F-16 Viper. Αυτός είναι ο δεύτερος συμβολισμός, αν θέλετε, με δεδομένη και τη συζήτηση που σοβεί για την πρόσκλησή τους και από την τουρκική πλευρά. Είναι μια πτήση η οποία θα διαρκέσει περισσότερο από μία ώρα. Οι πληροφορίες μας λένε για 75 λεπτά ότι θα είναι η διάρκεια της, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει και η σχετική ενημέρωση, αλλά και όλα τα σταδία της διαδικασίας, τα οποία υπάρχουν μέσα σε μία δυτική δραστηριότητα. Να πούμε ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στα Χανιά, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στην Κρήτη. Λογικά δεν θα τον πετάξουν στα κόκκινα τον άνθρωπο. Μην τα δει όλα κολλιόμενα, έτσι. Φοράει πάντως την αντιτζή στολή προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλες τις δύσκολες καταστάσεις. Ναι. Άλλωστε, έχει ώρες πτήσης ο Νίκος Δένδιας. Δεν είναι η πρώτη πτήση του με μαχητικό αεροσκάφος. Να πούμε επίσης ότι θα ακολουθήσει και μια ειδική τελετή, παρουσία και του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, του κυρίου Γιάννη Κεφαλογιάννη, αλλά και των βουλευτών, των γαλάζιων βουλευτών των Χανίων, της κυρίας Εύης Βολουδάκη και του κυρίου Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη. Έχουμε άσκηση, είναι σε επίπεδο κάποιες άσκησης αυτό, Γιώργο, το ξέρεις? Όχι, είναι μια δραστηριότητα εμβόλυμη, θα μπορούσαμε να πούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, και με δεδομένες τις φωνές που ακούγονται από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου, ενέχει διπλά αυτόν τον συμβολισμό της απάντησης, αν λάβουμε υπόψη μας και τα δημοσιεύματα των τελευταίων 24 ώρων. Λοιπόν, βλέπουμε στα πλάνα μας. Όχι τίποτα. Έχουμε και αυτό το ΚΑΑΝ που το βλέπουμε από χθες εδώ, το ΚΑΑΝ, το καινούριο, το μαχητικό. Λοιπόν, είδαμε τον κύριο Δένδια. Δεν μας πει το ΚΑΑΝ. Με την... Τι κρατάει σακίδιο, κρατούσε ή αλεξίπτωτο? Τον ειδικό απαραίτητο εξοπλισμό προφανώς, χωρίς να τα ξέρω. Αλλά Γιώργο, πες μας εσύ, γιατί εγώ είμαι λίγο άσχετη. Εγώ δεν έχω πειρατήσει, Γιώργο, αεροπορία. Ναυτικό ήμουν, ναύτης. Και εγώ ναύτης ήμουν, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ο σάκος ο οποίος περιέχει όλα τα απαραίτητα σύνεργα εντός εισαγωγικών, όπως είναι τα σχέδια πτήσης που για τους πιλότους των μαχητικών μπορείτε να τα διακρίνετε πάνω στον δεξιόμυρο τους, τοποθετημένα και κολλημένα με ειδικό κολλητικό γάντζο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα αναλώσιμα τα οποία ενδεχομένως να κρυφθούν απαραίτητα κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, για αυτή την ενημέρωση. Καλούς Εθέρες.